Είδαν τα δύσκολα μέχρι τώρα για την Βουλή, έριξε τον παλάκι σε εσά του κυβερνώντε και ο πρόεδρο πλέον έχει να χειριστεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σωστά. Και κάνει αρχή τώρα 12 η ώρα, σε λίγο. Από την πρώτη μέρα τη διακυβέρνηση ήταν δύσκολα τα πράγματα. Σε αυτήν την πορεία, στη δύσκολη πορεία για ανάκαμψη και σταθεροποίηση τη χώρα, γύρω λίγα λεπτά πριν τις 11, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άρχισε να λαμβάνει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα νομοσχέδια που έχουν ψηφιστεί. Παράλληλα, και όσοι είναι η σχετική διαδικασία, τα νομοσχέδια απεστέλλονται στο αρμόδιο Υπουργείο, καθώς επίσης και στο Γενικό Εισαγγελέα. Στις 12 είναι η προγραμματισμένη συνάντηση του Προέδρου με τον Γενικό Εισαγγελέα στην παρουσία και του Υπουργού Οικονομικών και άλλων παραγόντων, έτσι ώστε να διεξέλθουν των νομοσχεδίων που έχει αποφασίσει η Βουλή και να ληφθούν αποφάσεις. Δηλαδή, τι ακριβώς θα δει ο Πρόεδρος? Θα δει σε σχέση με το Σύνταγμα ποια νομοσχέδια μπορούν να τεθούν σε ισχύ, ποια όχι, και πώς μπορεί να κινηθεί ο ίδιος σε σχέση με την αναπομπή των νομοσχεδίων αυτών? Τι ακριβώς θα μελετήσει? Κοιτάξτε, όπως προβλέπετε και από το Σύνταγμα, ο Γενικός Εισαγγελέας θα πρέπει να ενημερώσει τον Πρόεδρο για οποιοδήποτε νομοσχέδιο, για την συμβατότητα, αν θέλετε, με το Σύνταγμα. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα τη γενικότερη αντιμετώπιση των αποφάσεων της Βουλής, των νομοσχεδίων, η αντιμετώπιση θα κινηθεί λαμβάνοντας υπόψη τρία βασικά κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι η αποτελεσματική προστασία των ευάλωτων ομάδων των συμπατριωτών μας που πραγματικά έχουν ανάγκη. Το δεύτερο κριτήριο είναι να διασφαλιστεί η συνέχιση της σταθεροποιητικής πορείας της οικονομίας. Και το τρίτο κριτήριο, που είναι και υποχρέωση του Προέδρου βάσει του Συντάγματος, είναι η συνταγματικότητα των νόμων. Άρα αυτά τα τρία δεδομένα θα καθορίσουν και τον τρόπο αντίδρασης της κυβέρνησης έναντι των αποφάσεων της νομοθετικής εξουσίας. Άρα δεν θα είναι ενιαία η αντιμετώπιση επί όλων των νομοσχεδίων. Φαντάζομαι θα δει το κάθε νομοσχέδιο ξεχωριστά. Ακριβώς. Και ανάλογα θα αποφασίσει, ναι. Ενδεχομένως να μην υπάρξει ενιαία αντίδραση από την εκτελεστική εξουσία. Υπό την έννοια ότι το κάθε νομοσχέδιο θα κριθεί ξεχωριστά με βάση τα τρία κριτήρια που σας έχω προαναφέρει. Μάλιστα, αλλά φαντάζομαι η τελική επιλογή του Προέδρου και το πώς θα συμπεριφερθεί απέναντι σε κάθε νομοσχέδιο θα εξαρτηθεί και σε μεγάλο βαθμό τι θα πει η Τρόικα. Σωστά. Παράλληλα, με το Υπουργείο Οικονομικών, μόλις λαμβάνει τα νομοσχέδια από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, προωθούνται στην Τρόικα. Και αναμένεται και σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει τηλεφωνικές επικοινωνίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους ακριβώς για να συζητήσει τις αποφάσεις της νομοθετικής εξουσίας. Δηλαδή, ακόμη δεν έχει μιλήσει με ηγέτες, δηλαδή. Όχι. Έπρεπε πρώτα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να λάβει τα νομοσχέδια, να γίνει αυτή η εσωτερική σύσκεψη που γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ακολούθως θα μιλήσει με Ευρωπαίους ηγέτες. Ναι, εκεί τι θα τους πει ακριβώς? Ότι έχω ενώπιον μου όλα αυτά τα νομοσχέδια, πώς θα τα χειριστώ, τι τον συμβουλεύω, πώς θα τα χειριστεί? Δηλαδή, τι θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους ηγέτες? Δεν θα ρωτήσει πώς θα τα χειριστεί, τι θα τον συμβουλεύσει, αλλά θα παρουσιάσει τα δεδομένα και τον τρόπο προσέγγισης του από πλευράς του Προέδρου με βάση τα τρία κριτήρια που σας έχω προαναφέρει. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση, κύριε εκπρόσωπε, δεν μπορούν να συνεπάρξουν όλα, και τα νομοθετήματα που έχει στείλει η Βουλή και το μεγάλο νομοσχέδιο για τις εκπίσεις? Δεν μπορεί να γίνει συνύπαρξη όλα? Όλα εξαρτώνται από τα αποτελέσματα της σύσκεψης που γίνεται τώρα. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, εγώ ούτε είμαι αρμόδιος να αναφέρω πριν γίνει η σύσκεψη και να έχουμε τα αποτελέσματα, κατά πόσο, για παράδειγμα, το θέμα της συνταγματικότητας είναι θέμα που αφορά το Γενικό Εισαγγελέα. Γι' αυτό είναι εκεί να συμβουλεύσει τον Πρόεδρο, είναι μέσα στα καθήκοντα, στις αρμοδιότητες του. Είναι όμως νομικός, ξέρει, έχει αντίληψη των πραγμάτων. Ξέρει δηλαδή ποια νομοσχέδια μπορούν να σταθούν έναντι του συντάγματος με τη συμβατότητα και όλα αυτά και ποια όχι. Η πρώτη εικόνα δηλαδή που έχει σχηματίσει ο Πρόεδρος ποια είναι? Γνωρίζει ο Πρόεδρος φυσικά, αλλά σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα χρειάζεται ο Γενικός Εισαγγελέας να δώσει συγκεκριμένη άποψη, συγκεκριμένη θέση, έτσι ώστε να τοποθετηθεί υπεύθυνα και εκτελεστική εξουσία. Δεν είναι όμως το μόνο κριτήριο, θέλω να επαναλάβω. Έχω προαναφέρει άλλα δύο κριτήρια, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και είναι η προστασία, η αποτελεσματική προστασία αυτών που έχουν πραγματικά ανάγκη, καθώς επίσης και η διασφάλιση συνέχισης αυτής της πορείας, η οποία, να μου επιτρέψει να αναφέρω, κατά κύριο λόγο γίνεται λόγω των θυσιών και της ανοχής του Κυπριακού λαού. Άρα, ακόμη όμως δεν έχουμε αντίδραση επίσημη της Τρόικας. Δεν υπάρχει. Ευρωπαίων ηγετών, ναι. Όχι, γιατί η Τρόικα, όπως σας έχω αναφέρει, τώρα ενημερώνεται, όπως και εμείς, για τα νομοσχέδια που έχουν αποφασιστεί από τη Βουλή. Ναι, φαντάζομαι το Σάββατο έχουν ήδη ενημερωθεί, απλά τώρα τα παίρνουν και επίσημα. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι σε σχέση με όλα αυτά που θα έρθουν
για το πλαίσιο αφαιρεγγυότητας. Και αν θεωρεί ο πρόεδρος ότι οι κινήσεις που θα κάνει τώρα ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχουν αντίκτυπο στις κινήσεις των βουλευτών σε τρεις μήνες. Το έχει δει δηλαδή, το έχει σκεφτεί. Κοιτάξτε, δεν κινόμαστε με βάση τακτικισμούς, ειδικότερα σε σχέση με τη Βουλή. Εμείς και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δεσμευτεί ότι θα υπάρξει έγκαιρη κατάθεση του νομοσχεδίου για την αφαιρεγγυότητα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο λόγος που δεν έχει γίνει οφείλεται σε ότι δεν υπάρχουν τα δεδομένα που χρειάζονται έτσι ώστε να προωθηθεί στη Βουλή, αλλά αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος τώρα όλα τα νομοθετήματα που έστειλαν οι βουλευτές να σταλούν πίσω και να εφαρμοστεί μόνο το βασικό νομοσχέδιο για τις εκπίσεις, κομμένο και ραμμένο στις απαιτήσεις των Τροϊκανών, κύριε εκπρόσωπε? Τώρα συζητούνται τα νομοσχέδια και αναλόγως θα ληφθούν αποφάσεις. Αλλά το νομοσχέδιο των εκπίσεων δεν είναι κομμένο ραμμένο στα μέτρα των Τροϊκανών. Έγινε πολύ σκληρή διαπραγμάτευση τόσο από τους υπουργούς οικονομικών και εσωτερικών, όσο και από τους τεχνοκράτες των Υπουργείων, καθώς επίσης και μετά και από παρέμβαση του ίδιου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Να σας θυμίσω ότι την Παρασκευή είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο Επίτροπο για Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, τον κ. Κατάινε. Άρα υπάρχουν αρκετές ασφαλιστικές ζυκλίδες μέσα σε ολόκληρο το πακέτο των νομοσχεδίων και εμείς θεωρούμε ότι διασφαλίζουν όλους αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Γιατί ο λαός περιμένει να δει πώς θα γεννηθεί ο πρόεδρος. Δηλαδή, θεωρούν τώρα οι πολίτες ότι η Βουλή έκανε το καθήκον της και να απόκειται στον πρόεδρο αν θέλει πραγματικά να προστατεύσει όλους αυτούς. Φυσικά ο πρόεδρος θέλει να προστατεύσει όλους αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Φυσικά και η Βουλή θέλει να προστατεύσει όλους. Εμείς δεν προσεγγίζουμε το όλο θέμα ως παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, υπό την έννοια ότι μία τροποποίηση της Βουλής, αν γίνει αποδεκτή από την Τρόικα, σημαίνει χάνει η κυβέρνηση, και αν δεν γίνει αποδεκτή, κερδίζει η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το προσεγγίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα. Και είμαστε σίγουροι, θεωρούμε ότι θα καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα προστατεύει πάνω απ' όλα τις ευάλωτες ομάδες των συμπατριωτών μας. Και την ίδια στιγμή αυτή η πορεία που ξεκίνησε με δύσκολες θυσίες του Κυπριακού λαού θα έχει συνέχεια. Αυτό θα ξεκαθαρίσει πριν την Παρασκευή, εκεί όπου συνεδριάζει το Eurogroup, όπου καθορίζει ουσιαστικά το τι θα γίνει με την επόμενη δόση. Την Παρασκευή υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Eurogroup στην Ιταλία και θα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για την Κύπρο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα τεράστιο ζήτημα που καίει το Προεδρικό για αυτή την ώρα. Να δούμε τι γίνεται με το Κυπριακό. Έχουμε φως. Άλλαξαν τα δεδομένα. Είναι ο ΕΙΤΕ στην Κύπρο. Τι είπατε ουσιαστικά στο νέο? Κοιτάξτε, η πρώτη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε μια γενικότερη ανασκόπηση των μέχρι σήμερα εξελίξεων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για τις θέσεις της δικής μας πλευράς. Ο κ. ΕΙΤΕ είχε μια κατηδίαν συνάντηση με τον κ. Μαυρογιάννη το Σάββατο. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, βρίσκονται σε εξέλιξη συνάντηση της διαπραγματευτικής ομάδας της ελληνοκυπριακής πλευράς με την ομάδα των Ηνωμένων Εθνών στην παρουσία του κ. ΕΙΤΕ. Θα ακολουθήσει με την τουρκοκυπριακή ομάδα. Όπως γνωρίζετε, στις 16 Σεπτεμβρίου θα γίνει δείπνο ανάμεσα στους δύο ηγέτες στην παρουσία του κ. ΕΙΤΕ και στις 17 υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση των διαπραγματευτικών ομάδων. Η θέση της δικής μας πλευράς είναι καλά γνωστή. Μια ενδεχόμενη μετάβαση σε ένα τρίτο γύρο συνομιλιών προϋποθέτει ξεκάθαρη αντικείμενο, συμφωνία επί του αντικειμένου συζήτησης. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε να πάμε σε ένα τρίτο γύρο συνομιλιών χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο αντικείμενο συζήτησης, το οποίο να δημιουργεί και κάποιες προοπτικές θετικής κατάληξης. Σε διαφορετική περίπτωση, το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό και είναι κάτι που η δική μας πλευρά δεν επιθυμεί. Άρα, όλοι αυτοί που θεωρούσαν ότι είναι βέβαιο ότι πάμε στην τρίτη φάση, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουν πράγματα, να δούμε πού πάμε και τι θα δούμε στην τρίτη φάση. Δεν είναι αυτό. Το κάναμε ξεκάθαρο στον κ. ΕΙΤΕ. Είναι ξεκάθαρο και στον κ. ΕΙΤΕ, αλλά και σε όλους αυτούς που ασχολούνται. Είναι ξεκάθαρη η θέση της δικής μας πλευράς αυτή και γίνεται κατανοητή, ακριβώς γιατί είναι η μοναδική περίπτωση να υπάρχουν κάποιες πιθανότητες θετικής κατάληξης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για θετική κατάληξη. Ενδεχόμενη θετική. Τι άλλο ξεκαθαρίσαμε στον κ. ΕΙΤΕ? Υπάρχουν κάποια... καταθέσαμε έγγραφα του... Δεν έχουν κατατεθεί έγγραφα μέχρι στιγμής. Θα δούμε στη συνάντηση των δύο ηγετών πώς θα κινηθούμε. Όπως σας είπα, είναι προγραμματισμένοι για τις 17. Έχουμε ξεκαθαρίσει τις θέσεις μας, το πλαίσιο το οποίο κινούμαστε. Αντιλαμβάνεστε, είναι η πρώτη επίσκεψη του κ. ΕΙΤΕ στην Κύπρο. Άρα θα χρειαστεί κάποιος χρόνος. Γι' αυτό γίνονται και αυτές οι συναντήσεις, μέχρι και ο ίδιος να νιώσει πιο άνετα με τις δύο πλευρές. Τοποθετείτε ή μόνο ακούει για την ώρα? Μέχρι στιγμής, κατά
κύριο λόγο είναι, ακούει τις θέσεις των δύο πλευρών. Γίνονται κάποιες τοποθετήσεις που δεν θα ήταν σωστό να αναφέρω δημόσια, αφού πρόκειται για κατηδίαν συναντήσεις. Ο ίδιος θα τοποθετηθεί όταν ο ίδιος θέλει να το πράξει. Αλλά θεωρούμε ότι η παρουσία του στην Κύπρο είναι ένα σημαντικό δεδομένο, το οποίο φυσικά από μόνο του δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Είναι σημαντικό μεν, αλλά χρειάζονται και άλλοι παράγοντες να λειτουργήσουν έτσι ώστε να υπάρχει προοπτική για θετική κατάσταση. Άρα είναι ξεκάθαρο, χωρίς ουσία και χωρίς να ξέρουμε που πάμε, δεν πάμε στην τρίτη φάση των συνομιλιών. Χωρίς συγκεκριμένο αντικείμενο συζήτηση σε μια ενδεχόμενη τρίτη φάση συνομιλιών, εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει τρίτος γύρος συνομιλιών. Ξέρει το Κυπριακό, το κατέχει ο κύριος Σέιντε, ή θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να μάθει. Έχει ενημερωθεί τι συμβαίνει στην Κύπρο από τα Ηνωμένα Έθνη και ο ίδιος γνωρίζει από προηγουμένως. Μονόπλευρα και καθαρή εικόνα για το Κυπριακό. Εμείς θεωρούμε ότι έχει ξεκάθαρη εικόνα για το Κυπριακό και σε αυτό βοηθούν και οι προηγούμενες ιδιότητες που είχε ως Υπουργός Εξωτερικών και Άμυνας της Νορβηγίας και ευελπιστούμε σε μια άριστη συνεργασία μαζί του. Λοιπόν, αναμένουμε οι διαπραγματευτές μας, τώρα η ομάδα αυτή τι συζητά μαζί του. Συζητούμε το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία, αν θέλετε, ποιος ο ρόλος. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα είναι συνέχεια στην Κύπρο, κύριο Σέιντε. Το ρόλο που θα έχει η κυρία Μπάτενχάιμ, η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αναπληρωτής ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα και γενικότερα πώς προχωρούμε και ενδεχομένως να υπάρξει και συζήτηση για την ημερήσια διάταξη της συνάντησης των δύο ηγετών στις 17 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Και αν δεν ξεκαθαρίσει τι θα κάνουμε στην τρίτη φάση. Δεν μπορεί να ξεκινήσει η τρίτη φάση. Τίποτα, είναι ξεκάθαρο, το έχουμε πει. Είναι ξεκάθαρη θέση της δικής μας πλευράς. Το τρίπτυχο το έχετε δώσει? Δεν έχουμε δώσει. Κανένα, τίποτα. Τίποτα. Μάλιστα. Τίποτα. Είναι, δηλαδή, ακόμη είμαστε στην φάση την πρώτη που ουσιαστικά βλέπουμε τι ξέρει ο κύριος Σέιντε και προς τα που κινείται. Θα υποβάλουμε έγγραφο όταν κρίνουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να το πράξουμε έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν και να προωθηθούν τα συμφέροντά μας. Μάλιστα. Άλλο ένα ταξίδι σημαντικό είναι η εξέλιξη του Υπουργού Ενέργειας για εξέβρεση αγοραστών φυσικού αερίου. Τι έχουμε να πούμε από αυτό, κύριε εκπρόσωπε? Εντάξει, μια σημαντική εξέλιξη το ταξίδι του Υπουργού στην Ιορδανία. Θα συζητηθούν θέματα που αφορούν και τον τομέα της ενέργειας και νομίζω αποδεικνύεται μέσα από τα συνεχή ταξίδια στις χώρες της περιοχής αυτός ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία στον τομέα των υδρογονανθράκων. Λοιπόν, άρα δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο δηλαδή από την Ιορδανία. Πάμε εκεί να δούμε τις προθέσεις τους. Θα υπάρξουν συζητήσεις και ενδεχομένως να υπογραφούν κάποιες συμφωνίες, αλλά θα πρέπει να αναμένουμε να γίνουν πρώτα και ακολούθως θα γίνουν και σχετικές ανακοινώσεις. Ευχαριστούμε, κύριε